Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Σταύρος Θεοδωράκης. Το ποτάμι του ούτως ή άλλως βρίσκεται στην Ήπειρο, στην Άρτα και το βράδυ θα βρεθεί στα Γιάννενα. Σταύρο Θεοδωράκη, καλησπέρα από τα Γιάννενα, καλησπέρα από τον Όμιλο Βήμα. Καλησπέρα από την Άρτα. Είμαι στο γεωφύρι της Άρτας εγώ και έρχομαι προς την Άρτα. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Πόσα ποτάμια θα χρειαστούν για να αλλάξει πορεία η χώρα? Ένα καλό, ένα καθαρό ποτάμι. Αυτό είναι ο πρώτος μας στόχος. Ένα καθαρό ποτάμι που θα φέρει καθαρό νερό στα λιμνάζοντα ύδατα της πολιτικής, των Υπουργείων, της Γραφειοκρατίας, όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω πώς πήγε στην Άρτα η πρώτη επαφή με την Ήπειρο. Να πω ότι το βράδυ στις 8 θα μιλήσεις στην πολιτεία. Ναι, η πρώτη επαφή ήταν με τους κτηνοτρόφους. Με περιμένανε κάτι κτηνοτρόφοι στο αεροδρόμιο και με απαγάγανε. Και πήγα και είδα κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες και απάντησα σε κάποια ερωτήματα. Είπα την πρόταση δηλαδή του ποταμιού για το πρόβλημα του γάλατος. Και τώρα πήγα στην Άρτα όπου μίλησα σε συνεργητές για τα κοτόπουλα κυρίως. Πώς αποδέχτηκαν εκεί οι πολίτες? Φαντάζομαι μου επιτρέπεις τον ενικό συναδελφικά. Βέβαια. Πώς αποδέχτηκαν οι πυρώτες, Σταύρο? Κοίτα, οι πυρώτες για τη φιλοξενία τους. Αυτό δεν έχει σχέση με το αν θα ψηφίσουν το ποτάμι ή όχι. Όπου περνάνε, μας μιλάνε, μας χαιρετάνε, μας ρωτάνε μερικά πράγματα, μας λένε κάποιες παρατηρήσεις. Αυτές οι δικές μου πτήσεις τώρα είναι λίγο αναγνωριστικές. Καταλάβες, δηλαδή κάποια φορά ξεχνιέμαι και λέω να βγάλω την κάμερα να αρχίσω να τραβάω. Είναι ακόμα καινούριο το ποτάμι. Είναι αναγνωριστικές οι πτήσεις. Ο κόσμος έχει πολλές απορίες για μας. Θέλει να μάθει για μας και θέλει να μάθει τι μπορεί να κάνουμε. Και αυτό, εάν δεν βραχνιάσω μέχρι τις εκλογές, αυτό θα κάνω. Θα τους προχωράω ανάμεσα στον κόσμο και θα συζητάω. Τους εξηγείτε τι θέλετε να κάνετε, γιατί ακόμη και σήμερα εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν λένε δεν ξέρουμε τι ποτάμι είναι αυτό, δεν ξέρουμε πρόγραμμα έχει. Ναι, αυτό το ερώτημα τελείωσε χθες. Γιατί εμείς χθες δώσαμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα ευρωπαϊκών αρχών. Όχι γενικώς και αορίστως η Ευρώπη είναι όμορφη και όλοι θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι. Κυκλοφορεί από χθες το απόγευμα στο ίντερνετ και στις εφημερίδες έχουν γράψει αποσπάσματα, θα έχουν εκτενή και αύριο. Πιστεύω ότι θα πούνε και στη τηλεόραση τις εκτενείς μας θέσεις για την Ευρώπη. Και είμαστε το πρώτο κόμμα που δίνει συγκεκριμένες θέσεις για την Ευρώπη. Ας έχουμε λοιπόν την ίδια απέτηση και για τα άλλα κόμματα να αποφασίσουν τι θέλουν από την Ευρώπη. Θέλουν να μπούμε, να βγούμε, να μπαινοβγούμε. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες απόψεις, τις οποίες δώσαμε στη δημοσιότητα χθες. Είναι 3.000 λέξεις για την Ευρώπη. Ο καθένας μπορεί να καταφύγει, όχι για να διαβάσει ένα ευχολόγιο, γιατί τα ευχολόγια είναι πάρα πολύ εύκολα στην πολιτική. Να διαβάσει τολμηρές θέσεις για την Ευρώπη από το ποτάμι. Θέσεις για την παραγωγή, θέσεις για την αλληλεία, θέσεις για το τουρισμό, θέσεις για τα εθνικά θέματα, συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα που συζητάμε όλοι μεταξύ μας. Ναι. Εσύ τι θα κάνεις με τις ευρωεκλογές, καταρχήν να δώσουμε μία απάντηση? Θα κάνω. Εμείς θα κατέβουμε για να πάμε όσο δυνατόν καλύτερα, να πάμε όσο δυνατόν ψηλότερα, για να καταλάβει και το πολιτικό παλιό σύστημα ότι τα πράγματα άλλαξαν και ότι ο κόσμος θέλει καινούργια πράγματα. Σε βάζουν όμως μέσα σε αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα και στο μηντιακό κομμάτι και στο μηντιακό σύστημα. Στο παλιό πολιτικό σύστημα δεν μπορώ να είμαι. Έτσι, δεν υπήρξα ποτέ πολιτικός και δεν υπήρξα ποτέ υπάλληλος των πολιτικών. Δηλαδή δεν δούλεψα ποτέ σε γραφείο τύπου, σε γραφείο κόμματος, σε υπουργεία. Δεν έχω τέτοιες αμοιβές. Έτσι. Και αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσει ο καθένας. Ότι ήμουν δημοσιογράφος στις μεγαλύτερες εφημερίδες και στα μεγαλύτερα κανάλια. Αυτό είναι επίσης γνωστό. Αλλά λίμωνο αν κάποιος ο οποίος δουλεύει σε ένα κανάλι να θεωρείται από μόνο του. Ξέρεις, δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα πέσουν από τον ουρανό στη χώρα. Όλοι κάπου έχουμε δουλέψει. Άλλος έχει δουλέψει σε μια εταιρεία, άλλος σε μια πολυεθνική. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Πιστεύεις ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή που θα βρούμε έναν άνθρωπο των σπηλαίων ξεχασμένο σε ένα βουνό
να έρθει να μας σώσει. Όχι, εμείς πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια. Mm-hmm. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας, ξέρουμε τα λάθη μας, κάνουμε μια αυτοκριτική, έχουμε προτάσεις, έχουμε τη θέληση και μπαίνουμε μπροστά. Σταύρο, από την ώρα που προανήγγειλα τη συνέντευξή μας, δέχτηκα πάρα πολλά ερωτήματα, ναι. Και τα περισσότερα από αυτά αφορούν τη δήλωση Δήμου ανήμερα της 25ης Μαρτίου, η οποία πραγματικά έβγαλε τους πολίτες στα κάγκελα. Το βλέπω μπροστά, μου ζήτησαν οι τηλεθεατές να το ζητήσεις να το σχολιάσει. Κοίτα, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα. Εγώ κυκλοφορώ από το πρωί στην Ήπειρο, έχω συναντήσει εκατοντάδες ανθρώπους, κανείς δεν με ρώτησε. Θα σου απαντήσω αυτό που με ρωτάς, αλλά να έχουμε και την αίσθηση των προβλημάτων. Δηλαδή, μάλλον ο κόσμος δεν θέλει να μιλήσουμε για το 1821, για τη μάχη του Μαραθώνα, μάλλον και θέλει να μιλήσουμε για το σήμερα. Παρ' όλα αυτά, ναι, σου λέω. Δεν το έκανε ο κόσμος, το έκανε ο κύριος Δήμου αυτό. Όχι. Ο Δήμου έγραψε ένα άρθρο από αυτά που γράφει 2-3 φορές τη εβδομάδα. Ο Δήμου δεν μίλησε ούτε ως εκπρόσωπος του ποταμιού, ούτε συζήτησε το ποτάμι για αυτά τα ζητήματα. Ο Δήμου έχει γράψει αυτές τις απόψεις και τις έχει υπερασπιστεί, όπως και κάποια άλλη πολιτική, όπως και κάποια άλλη ιστορική, όπως και κάποιες άλλες οργανώσεις, χρόνια τώρα. Ένα λοιπόν από τα άρθρα του Δήμου προκάλεσε μια συζήτηση σε ένα κόσμο των Αθηνών, σε ένα κόσμο πιθανόν του ίντερνετ, γιατί ήταν ένα ιντερνετικό κομμάτι. Αυτό δεν έχει σχέση με το ποτάμι όμως. Το ποτάμι είναι εδώ, καταγράφει τα προβλήματα, συζητά για τα προβλήματα και αυτή τη κουβέντα θέλει να κάνει. Οι άλλες συζητήσεις νομίζω ότι είναι δουλειά των ιστορικών και των επιστημόνων. Έτσι. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις, από ό,τι μαθαίνω κάθεσαι στο Twitter, δίνεις και προσωπικές απαντήσεις. Δίνεις όχι, και προσωπικές... Όχι. Στο Twitter δεν είμαι εγώ. Στο Twitter είναι διάφοροι ψευδόνιμοι Θεοδωράκηδες. Εγώ δεν είμαι στο Twitter. Είναι το ποτά... Δεν θέλω να κάνω ψέματα εγώ. Δηλαδή δεν έχω χρόνο να είμαι στο Twitter, καταλαβαίνεις. Ναι. Άρα δεν είμαι καν. Αυτό που κάνω και το κάνω συνειδητά είναι να μιλάω στον κόσμο. Δεν μπορώ να κάνω και το ένα και το άλλο. Στο Twitter είναι το ποτάμι. Δηλαδή τα παιδιά της ομάδας μου έχουν ένα Twitter και απαντάνε σε όλα αυτά τα πράγματα. Πώς νιώθεις όταν σου ασκούν κριτική? Για παράδειγμα, έχω μπροστά μου τη δήλωση του Νίκου Χατζηνικολάου. Είπε ότι η δημοσιότητα δεν αποτελεί το εφαλτήριο για μια επιτυχημένη πολιτική σταδιοδρομία, αφήνοντας υπονοούμενα για το αν είναι σωστή ή όχι η επιλογή σου, και δήλωσε αλίμονο όποιος έκανε μια καλή εκπομπή να έκανε και ένα ακόμα. Θα είχαμε όλοι και από ένα ακόμα. Σε στενοχωρούν δηλώσεις από συναδέλφους? Ειλικρινά δεν ξέρω τι μου λες. Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχοντας στο μυαλό μου την Ήπειρο σήμερα, χθες την Κρήτη κτλ. Κάθομαι και ακούω ή διαβάζω δηλώσεις κάποιων δημοσιογράφων. Υπάρχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι που λένε εκατοντάδες ενδιαφέροντα ή μη ενδιαφέροντα πράγματα. Δικαίωμά τους να λένε αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ έχω αποφασίσει να κάνω μια δουλειά, η οποία είναι μια δουλειά στη σχέση με τον κόσμο και όχι για το τι υποστηρίζει ο ένας δημοσιογράφος ή ο άλλος. Φαντάζομαι στην ομιλία σου απόψε στα Γιάννενα θα πεις σε όλους όσους... Δεν μιλάω, εγώ δεν μιλάω. Δεν είμαι της παλιάς σχολής. Δηλαδή δεν βγαίνω να κάνω δεκάρικους και να εισπράξω χειροκρότημα. Εγώ βγαίνω τολμηρά στον κόσμο και έχω ζητήσει το ίδιο να κάνουν και οι άλλοι πολιτικοί ηγέτες, αν το μπορούν και αν το αντέχει η ψυχούλα τους, να βγουν στον κόσμο και να δεχτούν ερωτήματα. Εγώ αυτό κάνω. Και αυτό θα κάνω και σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα μπει στη διαδικασία να δεχτείς ερωτήματα, διότι η περιφέρεια της Ηπείρου έχει πολλά ερωτήματα να στείλει. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό θα είμαι εδώ. Γι' αυτό ήρθα. Το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτά τα ερωτήματα φεύγοντας από την Ήπειρο. Τι θα περιμένουμε από το ποτάμι φεύγοντας και έχοντας τις αποσκευές του ένα σωρό ζητήματα ανοιχτά? Τι πιστεύεις, ότι εγώ μπορώ μέσα σε ένα μήνα και μέσα στους επόμενους 2 μήνες που θα έρθουν να λύσω όλα τα προβλήματα της Ηπείρου? Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι πρώτον να δείξω στον κόσμο ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος πολιτικής και δεύτερον να καταγράψω τα προβλήματα για να μπορώ να δώσω σοβαρές απαντήσεις. Γιατί τώρα το ποτάμι και όχι νωρίτερα, Σταύρο? Γιατί τώρα ξεχύλιζε το ποτάμι? Γιατί τώρα αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω αυτό το βήμα? Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Mm-hmm. Έτσι θέλω να το σκεφτείς. Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα αυτό. Να αφήσω μια επαγγελματική σταδιοδρομία, να αφήσω
την εφημερίδα, να αφήσω το κανάλι, να αφήσω τέλος πάντων κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ. Έπρεπε να το σκεφτώ πάρα πολύ, έπρεπε να δω τα όρια μου και να πάρω τη μεγάλη απόφαση. Οι δημοσκοπήσεις είναι ευνοϊκές, είναι όμως πραγματικές, δεν εννοώ ότι είναι στημένες, είναι πολύ ευνοϊκές σε σημείο που έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Ναι. Βεβαίως σε εξέλιξη πυροδοτούν και σχόλια τύπου ελιά, τύπου το παλιό Πασόκ με νέο, με άλλο προφίλ. Έχω ακούσει πάρα πολλά, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω ποια θα είναι η κατάληξη του ποταμιού. Αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος. Το ότι ο κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία θέλει το ποτάμι, γιατί ένα ενδιαφέρον στοιχείο που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις και νομίζω ότι θα το έχεις δει και εσύ, δεν είναι ποιοι ψηφίζουν το ποτάμι. Αυτό είναι εύκολο, έτσι. Ψηφίζει το ποτάμι το 12, το 14, λέει ο άλλος, το 13, λέει ο άλλος. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη για να αποφασίσει ο κόσμος. Αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί ότι καλώς έγινε το ποτάμι. Ότι ήταν δηλαδή μια αφορμή για να αλλάξει και το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Αυτή νομίζω ότι ήταν η μεγάλη προσφορά η δική μας. Ότι κάναμε ένα κόμμα, κάναμε ένα κίνημα το οποίο θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να έχει και στην πορεία και συνεργασίες. Το έχω ξεκαθαρίσει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει από έναν άνθρωπο, ούτε από ένα κόμμα. Η Ελλάδα θα αλλάξει μόνο εάν αποφασίσουμε να την αλλάξουμε. Αν δηλαδή θα είμαστε πολλοί, αν θα είμαστε ενωμένοι και θα έχουμε ένα στόχο. Γι' αυτό μίλησα εγώ για την πλειοψηφία του 51%. Mm-hmm. Η πλειοψηφία του 51% θα αλλάξει τη χώρα. Δεν θα την αλλάξει τη χώρα ο Σταύρος. Έτσι. Συνεργασίες χωρίς κόκκινες γραμμές, Σταύρο. Συνεργασία χωρίς κόκκινες γραμμές. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές στην επίλυση των προβλημάτων. Όσοι πιστεύουμε στη δημοκρατία, όσοι πιστεύουμε στο διάλογο, όσοι πιστεύουμε σε μια Ελλάδα δυνατή με πρώτο στο κέντρο τον άνθρωπο, πρέπει να είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι. Πρέπει να παραμερίσουμε τους πολιτικάντιδες που μιλάνε με τα κομματικά στερεότυπα του παρελθόντος και να πάμε. Και να πάμε να αλλάξουμε τη χώρα. Μπορεί να αλλάξει η χώρα. Γιατί δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα? Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν τη χώρα βαλτωμένη και δεν μπορούν να την αλλάξουν. Η χώρα μπορεί να αλλάξει. Η χώρα μπορεί να αλλάξει. Και πρέπει να πιστέψουμε ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει. Δεν θα παραδοθούμε. Δεν μπορούμε να παραδοθούμε σε μια πραξία. Και αυτό είναι και το μήνυμα της δικής μου προσπάθειας. Σταύρο, καταλήγοντας και με τις ευχές μου για καλή επιτυχία, θέλω να σε ρωτήσω αν το ποτάμι έχει συγκεκριμένο σχέδιο, έχει προτάσεις και αυτές θα γίνουν αντιληπτές στους πολίτες αλλά κυρίως σε εκείνους που εξαπολύουν βέλη. Σου είπα και πριν, εμείς δώσαμε το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα. Είναι ξεκάθαρο, είναι παντού τώρα. Ας δώσουν και άλλοι τα προγράμματά τους για να δούμε αν όντως μπορούν να συναντηθούμε πουθενά. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να συναντηθείτε πουθενά? Υπάρχει περίπτωση. Μας ενώνουν τα προβλήματα. Αλλά σημασία έχει να μας ενώσουν και οι λύσεις. Να είναι άνθρωποι που θα λένε λύσεις και όχι ευχολόγια. Και με ρωτάνε, έχω πάρα πολλά μηνύματα να τα μεταφέρω και αυτά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για τη συμμετοχή όση ώρα μιλώ με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Με ρωτάνε αν θα κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εννοείται ότι θα κατέβω στις εθνικές εκλογές. Είμαστε στις ευρωεκλογές παρόντες. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είμαστε και δυνατοί για να φτιάξουμε κάποια ψηφοδέλτια έκπληξης στις εθνικές εκλογές. Ψηφοδέλτια έκπληξη λες? Ναι, ναι, βέβαια. Εννοώ ότι υπάρχει μια σιωπηλή, δυνατή Ελλάδα. Και αυτή την Ελλάδα εγώ θέλω να βγάλω μπροστά, καταλαβες. Mm-hmm. Δεν θέλω να βγάλω τους αναπληρωματικούς πολιτικούς της παλιάς πολιτικής. Αντιληπτό. Και όσοι στην αρχή λέγανε, γιατί τώρα κάθε μέρα αλλάζουμε και κάτι το τροπάριο. Την πρώτη μέρα λέγανε ότι θα βγάλουμε τους παλιούς πολιτικούς. Όταν το ξεκαθαρίσαμε αυτό και ήταν ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε παλιούς πολιτικούς, λένε βγάλετε τις θέσεις. Τώρα που βγάζουμε τις θέσεις, θέλω να δω ποιο θα είναι το επόμενο τροπάριο. Και ένα τελευταίο, στις δημοτικές και εθνικές εκλογές, τι θα κάνετε? Στις εθνικές εκλογές, σου είπα τι θα κάνουμε. Στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Ναι. Ναι, στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές δεν θα κάνουμε τίποτα. Γιατί έχουμε την άποψη ότι οι Έλληνες είναι ενήλικοι. Μπορούν να αποφασίζουν αυτοί ποιος είναι ο καλύτερος δήμαρχος στην Άρτα ή στα Ιωάννινα. Εμείς δεν θέλουμε κάποια ανάμειξη. Ενισχύουμε την άποψη των ακομμάτιστων δημάρχων, των ακομμάτιστων περιφερειαρχών, ανθρώπων που αναδεικνύει η τοπική κοινωνία. Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά στα Γιάννενα. Σταύρο Θεοδωράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Το βράδυ στην πολιτεία στις 8. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε το βράδυ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Λοιπόν, αυτά από το Σταύρο Θεοδωράκη. Πάρα πολλά τα μηνύματα όση ώρα μιλούσα μαζί του. Θα ήθελα